Θοδωρή, χωρίς τραμού είναι καλή. Πάνε λίγο από την άλλη. Τώρα καλή. Γεια σας, Γκρίμερς. Γεια. Τι κάνετε? Πώς είστε? Και εσείς και χωρίς τραπεζί. Σήμερα έχει vlog, Θοδωρέ. Ναι, είναι και δύσκολο το vlog σήμερα. Και πολύ επειδή... κουραστικό ναι. Κιόλας. Λοιπόν, η πορεία ίδια είναι. Παίρνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις ακόμη από πολλούς που μας ρωτάνε πώς γράφετε βίντεο, τι προγράμματα χρησιμοποιείτε κλπ. Έχουμε κάνει στο παρελθόν ένα βιντεάκι. Ναι, είχαμε δείξει, είχα δείξει πάλι πώς δουλεύουν εδώ διδάξει, τα προγράμματα. Μπορώ να πω. Έτσι, να λέμε και για το πώς κάνουμε το μοντάζ. Σήμερα θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής βίντεο για τους Gramers. Από αρχή μέχρι τέλος. Οπότε όσοι έχετε απορίες, σήμερα θα σας λυθούν όλες και άμα σας έχουμε στείλει εδώ επειδή μας ρωτήσατε από το link, καφέ και κοιτάξτε. Αν είστε πολύ μικροί, μην πίνετε καφέ, δεν κάνει. Χυμό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι έχουμε μπροστά μας και πώς το χρησιμοποιούμε. Ωραία. Ποντίκ. Θα είναι μεγάλο το βίντεο, εντάξει. Ο Θόδωρος έχει ποντίκ. Λοιπόν, εγώ κάθομαι συνήθως σε αυτό το PC. Στο mouse πάλι. Σε αυτό το PC και ο Θόδωρος εκείνο. Αυτός στα γρήγορα. Αυτός εδώ. Ναι, αυτός είναι εκείνος. Ωραία. Είναι εκείνος που φτιάξαμε στο vlog. Ακόμα. Στο vlog το φτιάξαμε. Όσοι δεν το έχετε δει το vlog, σας ενημερώνουμε ότι είναι ένας J5 3670K με 16GB RAM, μία GeForce GTX 670 4GB. Αυτά τα βασικά. Έχει ένα SSD και ένα σκληρό. Ωραία. Ο Θόδωρος παίζει σε αυτόν τον υπολογιστή. Ο οποίος αυτός ο υπολογιστής είναι ανάποδα, είναι εδώ. Εκεί. Το οποίο το ξέρετε καλά και αυτόν. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ στο κανάλι. Είναι ένα Bitfinex Prodigy. Είναι ένα ITX. Είναι ένα J5 3570K, 16GB RAM, έναν SSD που έχει το λειτουργικό και άλλους δύο σκληρούς. Έναν για παιχνίδια και έναν για να γράφουμε. Και αυτά, και έχει μια 760 2GB GTX Nvidia. Ωραία. Έχουμε Nvidia. Ναι, σε λίγο θα μάθετε γιατί έχουμε Nvidia. Τουλάχιστον σε αυτόν. Α, ο δικός μου έχει Windows 8, το Θόδωρο έχει Windows 7. Λοιπόν, για εξοπλισμό έχουμε. Εγώ ακούω από τα Razer Electra. Ωραία, τα σπάνε, τα αγαπάω. Ο Θόδωρος ακούει με τα αυτιά του, αλλά μέσω των. Αυτά τα. Ξέρεις πώς λέγονται. Kraken. Kraken Pro. Pro. Τα Kraken Pro. Pro. Λοιπόν, όταν παίζουμε σε έναν υπολογιστή. Ωραία, πάμε να τα δούμε και αυτά. Όταν παίζουμε και οι δύο. Σήμερα θα δούμε το σενάριο που παίζουμε και οι δύο co-op. Ωραία, επειδή το άλλο το έχετε δει, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όταν παίζουμε και ίδιο. Έχω μια κονσόλα. Alezi Multimix, κάτι USB. Ωραία, είναι μια κονσόλα που βγάζει USB. Αυτή στέλνει μέσω USB ήχο και παίρνει για το μικρόφωνο αυτό από τον υπολογιστή. Έχουμε ένα πράγμα το οποίο λέγεται splitter. Που είναι αυτό το πραγματάκι. Παίρνει, έχει καρφί, το οποίο βγάζει σε δύο. Εδώ συνδέομαι τα δύο μας ακουστικά. Να το κάνω zoom. Α, το κάνει zoom, αλλά κάνει το zoom. Όχι zoom, focus. Focus. Έτσι. Εντάξει, πες ότι το κάνω. Ωραία, πες ότι το κάνεις. Εδώ συνδέουμε και τα δύο headsets και ρυθμίζουμε το volume και έχουμε και οι δύο ήχο από έναν υπολογιστή. Ωραία, ωραία. Σήμερα όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Θα χρησιμοποιήσουμε εγώ ακουστικά εδώ και ο Θόδωρος ακουστικά στα ηχεία μου. Τα Logitech, τα, πώς λέγονται, τα 5500. Αυτά τα 5-5-μένα. 5-5-μένα. Τα οποία πρέπει να τα κλείνεις πριν βάλεις ακουστικά γιατί καμιά φορά κολλάνε. Κολλάει χωρίς πλάι, κολλάει πρέπει να το βγάλω από το ρεύμα. Ωραία, εγώ έχω ένα SteelSeries Apex, το οποίο είναι βρώμικο. Ένα Razer Imperator, το οποίο το λατρεύω αυτό το mouse. Το προτιμώ από το Death Thunder του Θοδωρού. Οκ, ευχαριστώ. Το προτιμώ. Επειδή δεν έχω πολύ τεράστια χέρια, έχω normal μεγέθους χέρια, αυτό είναι για πιο μεγαλόχειρες. Αν και αυτό λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο... Και ένα Death Thunder. Black Widow! Death Thunder είναι το mouse. Black Widow. Και ένα Black Widow το Ultimate με τα λαμπάκια. Πολύ ωραίο. Ουουου, το καλύτερο. Εδώ έχουμε μπλε theme, γι' αυτό και Imperator. Και εδώ έχουμε πράσινο theme. Μπλε. Όταν είναι μαύρα, ξεπήραξαν τα λαμπάκια μόνο. Μπλε είναι τα λαμπάκια. Παντού το theme είναι μαύρο. Μπλε είναι τα λαμπάκια. Παντού το theme είναι μαύρο. Παντού μαυρίλα. Ναι, και όλα μαυρίλα. Εκτός από το κουτί σου το. Μα λίγο κάνω τη διαφορά. Λοιπόν, στο Θόδωρο όμως μοντάρω. Γι' αυτό έχω τους πολλούς τους δίσκους. Είναι και ίδιο συνδεδεμένοι με δίκτυο. Ωραία. Αλλά δεν σας νοιάζει αυτό, πάμε στο κομμάτι γράψιμο. Θόδωρε, κάνε login στο τέτοιο, σε παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείς, στο Steam. Με το λογαριασμό του αδερφού μου, γιατί ο αδερφός μου έχει το Saints Row το οποίο παίζει ο Θόδωρος. Για να βρω
το ποντίκι. Από τον δικό μου όσο τρέχει ο Θοδωρός, να σας ενημερώσω. Από τον δικό μου υπολογιστή που έχει Windows 8, γράφουμε με ShadowPlay της Nvidia. Όσοι έχετε Nvidia GTX 650 και πάνω, μπορείτε μέσω των drivers της Nvidia, έχει μια επιλογή ShadowPlay. Μπορείτε να γράψετε, να κάνει record παιχνίδι. Το γράφει συμπιεσμένο, σε σύγκριση με το τέτοιο, το συμπιέζει μέσα στην κάρτα γραφικών και όχι μέσω επεξεργαστή κλπ. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, παίζεται με όσα frames παίζει το παιχνίδι, ρίχνει κανένα δυο δηλαδή, δεν ρίχνει πολλά, γίνει κάποιες απώλειες και δεν πιάνει τόσο χώρο στο δίσκο. Στα Windows, θα το κόψω ρε, στα Windows 7 δυστυχώς το ShadowPlay γράφει μέχρι αρχεία των 4 GB. Δεν ξέρω γιατί, είναι ακόμη beta έτσι κι αλλιώς το ShadowPlay, οπότε εξακολουθούμε να γράφουμε με fraps. Ωραία, οπότε ShadowPlay fraps, το κρατάμε αυτό. Για κάμερα έχουμε μια Logitech C920. Είναι καλή και γράφει και σε χαμηλό σκοτάδι αρκετά καλά, ώστε μας βολεύει. Εδώ έχουμε μόνο ένα φωτάκι μας χτυπάει ενώ παίζουμε. Δεν έχουμε πολλά φώτα κλπ. Εντάξει. Αν κάνουμε κανένα καλό βίντεο, βάζουμε. Φαινόμαστε. Ωραία. Λοιπόν. Φαινόμαστε εύκολα. Οπότε. Πριν. Η μεγάλη δουλειά την κάνει το τέτοιο. Έχεις ανοίξει fraps. Φυσικά. Έχεις ανοίξει τη κάμερα στο βίντεο, το λογισμικό. Webcam. Φυσικά. Φυσικά το ανοίγω τώρα. Φυσικά. Webcam. Γράφουμε με το πρόγραμμα της Logitech. Έτοιμο. Το έτοιμο, αυτό που έρχεται, τα drivers, πατάμε Quick Capture, γράφουμε 480 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε... Που έχω πολύ καιρό να είμαι εδώ έτσι. Θοδωρέ, ξυρίστηκες. Yeah. Ναι, το πήρα καμπάρι. Εστιάζουμε την κάμερα. Δεν τα καταφέρνουμε. Γίνε κάμερα εδώ, την είπα καλύτερη δεν είναι ποτέ. Την πλευρά. Ωραία. Yeah. Ωραία. Και φοράμε τα ακουστικά τώρα, δεν τα φορέσουμε γιατί σας μιλάμε. Yeah. Τρέχω εγώ το παιχνίδι πρώτα, γιατί το δικό μου save. Το δικό μου save παίζουμε, πάλι για το λαιμό σου ρε φίλε. Οπ, τι είναι αυτό, καλή φάση. Τι. Τι είδε αυτό το παιχνίδι. Α, ναι, λοιπόν, μισό, μισό. Ναι, κάτσε. Τι το έκανες αυτό, τίποτα, μπαίνω στο παιχνίδι. Κάτσε, ακούω τώρα. Λοιπόν, σε intro. Τώρα ακούω. Τι πάτησα, τι κάνει μύτη. Σε intro. Να ξέρεις. Λοιπόν, όσοι γράφετε με ShadowPlay, δουλεύει μόνο με full screen. Αν παίζει σε παράθυρο, έχει θέμα να γράψει. Επίσης, γράφει συγκεκριμένες αναλύσεις ακόμη, δεν είναι σε beta. Αν το βλέπετε αυτό το βίντεο αργότερα και δεν ισχύουν αυτά που λέω, σημαίνει επειδή άλλαξαν κάτι στο λογισμικό. Είπαμε beta. Μπαίνουμε εδώ. Μπες δε. Το PC μου είναι αργό, Θοδωρή. Περίμενε. Saving κάνει. 10 ώρες. 10 ώρες. Continue. Co-op campaign, LAN game. Oh. Load game. Τι περνάμε για να κάνουμε ένα βίντεο, έτσι. Παλεύουμε με τα load μας. Load. Save μας. Λοιπόν, μπήκα εγώ. Μπήκες κιόλας. Και μαύρησε η οθόνη. Να κάτσε να κάνω και refresh εγώ για να σε βρω. Λοιπόν, κάνε ένα refresh, μπες και στο παιχνίδι μου. Πολύ μ' αρέσει που δουλεύω πληκτρολόγιο. Μου θυμίζει παλιά μενού. Παλιά μενού, accept. Σ' άφησα να μπεις. Τη λίθινη εποχή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που μπήκες. Ωραία, τώρα είμαστε και δύο στο παιχνίδι. Αφού είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, συνήθως κάνουμε μια προετοιμασία πρώτα, δούμε τι θα κάνουμε και λοιπά, ειδικά στο Saints Row. Τώρα θα δω, θα κάνει Alt Tab. Alt και Tab. Θα αρχίσει να γράφει την κάμερα και τον ήχο. Έτσι, την κάμερα είπαμε, τη γράφουμε, τη λέω και το πρόγραμμα, πάντα record. Δύο. Ένα γράφει κάμερα. Μούτρα. Και ήχο γράφουμε από το T-Bone SC440 USB για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έδειξε και Gamer Award. Σωστά, πολύ σωστά. Έπρεπε να το φοράμε κορδέλα τώρα. Τι. Έπρεπε να το φοράμε κορδέλα. Έλα και. Τι θες. Γράψε και ήχο. Αυτό λέω. Απλά κατά ένα record. Ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται τώρα, αυτό μην τρελαίνεις. Και γράφουμε και ήχο. Ο λόγος που γράφουμε χώρια τον ήχο είναι. Μπορείτε από το πρόγραμμα της Logitech να έχετε για πηγή άλλο μικρόφωνο, όχι της κάμερας. Παρ' όλα αυτά συμπιέζει τον ήχο πάρα πολύ. Οπότε το γράφουμε σχόρια, ώστε επειδή εγώ μιλάω δυνατά και ο Θόδωρος γράφει δεν μιλάει δυνατά. Να μην έχουμε το πρόβλημα του ήχου, βάζουμε κάποια φίλτρα. Ωραία, βάλε και καλό όνομα. Teo Edit This. Ωραία. Και τώρα αυτό γράφει. Την ένταση, και φωνή τώρα. Την ένταση την έχουμε σχετικά χαμηλά, να μην μπικάρει. Ναι, γιατί δεν όταν ακούμε. Γράφουμε αυτό το έξτρα πρόγραμμα. Η οθόνη μου αναβοσβήνει για κάποιο λόγο. Δεν συμφωνώ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Άνοιξε το παιχνίδι τώρα πάλι. Για να σου πει ότι πρέπει τώρα, να έχει και εμένα για να παίξει. Ωραία. Γράφει ήχο και facecam. Αυτό που μένει να γράψουμε το παιχνίδι. Ο τρόπος για να τα συγχρονίσουμε όλα αυτά. Με tap στο edit που θα δείτε πως γίνεται στη συνέχεια του βίντεο είναι. Ενώ ξεκινάμε, κοπανάω τα F9 για να αρχίσω να γράφω και τα δύο δυνατά. Αντίστροφα. Σιγά μην μετρήσω αντίστροφα. Μισή τώρα έχω τον ήχο, ο οποίος τον έχει γράψει το μικρόφωνο. Μπράβο. Το έχει γράψει. Έχουμε που ξεκινάει το παιχνίδι να γράφει, βλέπουμε ότι γράφει και τα δύο. Και έχουμε και την κάμερα η οποία γράφει ήχο, οπότε έχει συγχρονιστεί και εκεί.
Ωραία. Και τώρα θα παίξουμε λίγο. Η κάμερά μου για κάποιο λόγο, η οθόνη μου αναβοσβήνει. Anyway, πάμε να κάνουμε κάτι, Θοδωρέ. Γεια σας, Gramers, λέμε όταν αρχίζουμε. Είστε. Τι κάνετε, πώς είστε. Αν περιμένετε να δείτε σε intro επεισόδιο, χάσατε. Cluster. Σταματήσαμε να γράφουμε. Σταματάμε. Σταματάς να γράφεις τον ήχο. Σταματάς να γράφεις και την κάμερα. Καλά μου το θύμισες. Ωραία. Σταματάω να σε το έχεις κάνει και αυτό. Ωραία, τώρα Θόδωρε, σώσε τον ήχο. Μισό λεπτό, δώσε μου λίγο χρόνο να το σώσω. Γιατί πρέπει να κάνω save as. Ναι, βάλ το σε intro μέσα. Τι ωραία, όλα έτοιμα. Τι ωραία. Βολικό πράγμα. Ωραία. Τώρα, θα μετακομίσουμε στη webcam και στο... στην οθόνη, εσύ θα κάτσεις εδώ, ναι, ώστε να... Εδώ είμαστε. Ώστε να τραβάμε την κάμερα και να παίρνουμε τη webcam. Οπότε κλείνουμε τον Νίκο. Ευχαριστούμε. Πείτε, γράψτε ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο, που κρατούσε την κάμερα. Πόνεσαι στο χέρι σου, πονάει. Α, να τελειώνουμε. Ωραία. Πάμε εδώ. Πάμε. Πήγα. Ένα πράγμα πριν αρχίσουμε το μοντάζ. Όσοι γράφετε με Shadowplay και μοντάρετε με Premiere, τότε δεν θα τραβάω την οθόνη, στα γρήγορα με την κάμερα θα το κάνουμε. Το Shadowplay έχει ένα χαρακτηριστικό. Για να μην έχετε απώλεια frame rate, γράφει με τα frame rate που παίζει το παιχνίδι με μέγιστο 60. Αλλά ακόμη και αν παίζετε 60, πάει 61-59, τα γράφει. Αυτό ονομάζεται video variable frame rate. Το variable frame rate δεν έχει στάνταρ 20 κάτι ή 30 fps, έχει όσα παίζει. Το Premiere και τη Adobe τα προγράμματα γενικά έχουν αλλεργία στα προγράμματα variable frame rate. Και αν τα βάλετε όπως είναι να τα επεξεργαστείτε, δεν συγχρονίζεται πάντα ο ήχος με την εικόνα. Γι' αυτό υπάρχει ένα δωρεάν πρόγραμμα το οποίο λέγεται Handbrake. Χειρόφρενο. Ναι, χειρόφρενο. Σε περίπτωση του κάνετε την ίδια διαδικασία, όχι με τέτοιο αλλά με Vegas, παίζει με τέτοιο. Με variable frame rate το Vegas. Αλλά το τη Adobe Suite δεν το δέχεται. Και μάλιστα, επειδή έχω ψάξει πάρα πολύ στα φόρουμ τη διαδικασία ποια είναι, έχουν, η δικαιολογία του είναι ότι δεν είναι επαγγελματική δουλειά το να έχει variable frame rate. Τέλος πάντων, δεν μπορούν να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, καλά που έχουμε το hand brake, χέρι φρένο, χειρόφρενο. Καλό, χέρι φρένο, χειρόφρενο. Στο οποίο επιλέγετε το αρχείο που γράψατε, όπως εγώ το Saints Row τώρα. Έχετε διαλέξει το αρχείο σας. Διαλέγετε ή τα D64 πάντα, frame rate 29.97 και πάντα constant frame rate. Αυτό το κάνει από variable σε constant. Και τίποτα άλλο. Τα αφήνετε εδώ high profile, διαλέγετε πού να πάει το αρχείο. Έλα. Είμαι πολύ προ με το ένα χέρι καν. Εδώ στο render συνήθως τα βάζω. Save. Πω που κοιτάω μέσα από την κάμερα για να παίξω. Έλα κάπως ονόμασέ το 1, 2, 3. Ψ, είμαι προ, το ξέρω. Εσύ εδώ βρες το save. Save. και πατάτε start. Και τέλος πάντων, περιμένετε να γίνει αυτό και μετά το αρχείο που θα βγει από το Handbrake θα το κάνετε, το βάλετε επεξεργαστεί στο βίντεο. Προσοχή. Πολλές webcam τα προγράμματά τους γράφουν με variable frame rate. Οπότε εμείς το περνάμε και τις webcam το βίντεο να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Κάποια δεν χρειάζονται, δοκιμάστε το. Αν δείτε ότι σας δημιουργεί πρόβλημα, περάστε το από ένα Handbrake με τις ίδιες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση που βγάζετε βίντεο 25 ή 24 fps, που για gaming δεν προτείνεται, καλύτερα 30, είναι ίσως λίγο πιο παρασυμπιεσμένα, αλλά έχει πιο καλή κίνηση. Για gameplay βίντεο είναι πιο ευχάριστο να το βλέπει κάποιος. Κάντε τα όλα στα 29.97, γιατί μετά στο Premiere θα κάνουμε 29.97. Τώρα πάμε να δείξουμε στο Θόδωρο πώς μοντάρουν multicam, γιατί ξέρετε. Άντε να μοντάρω, όχι να μου δείξεις. Ωραία. Γεια σας, Gramers, και εδώ. Κάνετε. Τώρα θα δείξουμε το Θόδωρο πώς να μοντάρουμε ένα multicam. Τώρα θα δείξουμε τον Δημήτρη λοιπόν, τις γνώσεις μας. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ συνήθως τα multicam τα μοντάρω σε δύο οθόνες, γιατί με βολεύει. Θα το κάνουμε σε μία για να μπορέσουμε να το δείξουμε πιο εύκολα. Ξεκινάμε ανοίγοντας το Premiere. Έχουμε και αυτή τη στιγμή. Να προλαβαίνετε κιόλας. Τα αρχεία που έχουμε έτοιμα είναι. Τι είπες, το Premiere. Α, εντάξει. Αυτό είναι το Audition. Premiere. Έλα, δίπλα από το Audition που κλικάτε. Δεν το βλέπετε την μπάρα και κάτω γίνεται 1200 η οθόνη. Το Pro είναι. Το Pro. Pro. Να έχω τον Ράγιο για τέστο. Στην υπόλοιπη μισή οθόνη είναι ο υπόλοιπη μισό Ράγιο. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, θα κάνουμε new project γιατί δεν θέλω να χαλάσω το στήσιμό μου. Μπράβο, Μίτσο. Ωραία, ονόμασε το SR4 Fail, Θόδωρος Fail, Fail, Fail. SR4 το. Όχι το. Θόδωρος. Και τώρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο κάνω εγώ το μοντάζ. Α, τα έκανες fail. Τι σημαίνει είπες να το ονομάσεις. Ναι. Ωραία, new sequence. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα δικό μου preset, ναι, το οποίο το ονόμασα Gramers 30fps. Όχι, το Premiere με τα 30fps για κάποιο λόγο έχει μια μικρή αλλεργία. Μπράβο, Θόδωρε. Έβγε. Έχει μια μικρή αλλεργία. Οπότε έκανα ένα δικό μου, που στην ουσία είναι, άμα θέλετε... Όχι, εσύ το έχεις έτοιμο, παρά τα αυτά. Αυτό που είναι, είναι στο DVC Pro HD, 1080p, το 24.
Ναι. Το διαλέγετε, αλλά στα settings βάζετε να είναι 2997 fps. Ωραία. Εγώ μαγιάρε, αυτό το έχω έτοιμο. Δεν θέλω να κάνω αυτή τη διαδικασία σε κάθε σύγκοση που ανοίγω. Ονομάστε το, πώς θα λέγεται το βίντεο σου. Πώς, το βίντεο μου. Ναι. Δικό μου είναι. Εσύ δικό σου θα είναι όλο. Δικό μου. Ωραία. Φτάνει, είπα το okay. Okay. Λοιπόν, τώρα εσείς βλέπετε τα το μισά πράγμα. Λογικά. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να κάνω workspace. Reset workspace, ωραία. Θα πάμε στο original layout, αυτό βλέπετε εσείς όταν ανοίγει, ωραία. Μπράβο. Με αυτό έχω λίγο αλλεργία, το μικραίνω. Και αυτό το μικραίνω, δεν μπορώ τόσο χώρο εκεί πέρα. Συνήθως θα έχω στις δύο οθόνες μοιρασμένα. Είναι μεγάλες, απλά. Ωραία. Δεν θα πούμε τα βασικά, γιατί τα πολύ βασικά τα ξέρετε. Θόδωρε. Κάποιες γνώσεις έχει γιατί ήδη. Θέλουμε να κάνουμε πάμε το εξής. Δύσκολα. Λοιπόν, θέλουμε πρώτα να βάλουμε το intro μας. Α, να βάλουμε το intro. Media browser στο αριστερά media κάτω το παράθυρο. Browser, έχει ένα tab media browser. Αυτό είναι D. Τι θες, media browser. Ναι, D. Ναι. Gramers files. Εκεί πήγαινα. Εντάξει, ναι. Κατευθείαν. Rendered. Rendered είναι ο τέτοιος. Rendered. Περίμενε. Render συνέχεια. Εδώ. Και είναι το intro V2. Το Venus το έχουμε δείξει σε κάποιο vlog. Click and drag μέσα στο, στο τέτοιο. Μόνο τα ξέρεις. Στην αρχή. Κολλητά. Ναι, τέρμα κάτω, βίντεο 1 είναι. Εκεί, ωραία. Εκεί. V2 λίγο. Εδώ έχουμε τώρα το intro μας, είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Τώρα, θα ξεκινήσουμε παίρνοντας το βίντεο webcam. Στο, έχει Logitech webcam captures εκεί πέρα. Ξεκινάμε την κάμερα, ωραία. Είναι αυτό το εδώ. Δύσκολα το rendered. Ποιο και αυτό το, το rendered. Rendered. Α, είναι folder. Το έχουμε κάνει 2997 γι' αυτό, να μην έχουμε προβλήματα. Κάτι διαβάζει, περίμενε. Και είναι το 56655, ναι. Πώς είπες είναι? Αυτό. Έλα. Δεν μου το διάβασε. Το ονόμασα έτσι. Οπα, λοιπόν, το έκανα M4V, δεν πειράζει. Πολύ εύκολο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, θα ξεκινήσεις, θα πατήσεις play μέχρι το σημείο που πατάω τα F9. Περίμενε, δεν έχουμε ήχο. Ακούσε τα κουμπιά. Ωραία, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έλα, τώρα βρες το ακριβώς σημείο. Ενώ ξεκινάμε, κοπανάω τα F9 για να αρχίσω να γράφω και τα δύο βήματα. Σιγά μην μετρήσω αντίστοιχα. Ωραία. Τώρα με το mouse τι μάστηκα, έτσι. Δεν πόσο ακριβώς το πέτυχα. Όχι, δεν το πέτυχες καθόλου ακριβώς. Έχεις αργήσει. Πας πίσω με το mouse. Θα δεις, περίμενε. Λοιπόν, και τώρα μπροστά. Περίμενε. Πέρασε. Εδώ με γέμισε όμως. Πέρασε. Ας το, α, μην το κοιτάς αυτό, με, το, με τον ήχο. Συγγνώμη, περίμενε. Κάτσε λίγο να πούσε. Αφιβάλλεις. Πάρε το πρώτο τσακ. Αλλά δεν είναι πως το πατάω. Δώσ' και... παρά είναι καλό αυτό το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Δεν έγραφα αυτό, έγραφα αυτό το μικρόφωνο. Παρά είναι καλό εκείνο το μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα πάτα να βάλει την αρχή του βίντεο. Θα τα κάνουμε κλικ, δεν θα τα κάνουμε shortcuts. Αν θέλετε, κάνετε shortcuts, θα δείτε εσείς. Που βάζει την αρχή του βίντεο. Εκεί, μπράβο. Α, αυτό εννοείς. Ναι, και τώρα θέλω να πάρεις δύο τέτοια, γιατί είμαστε δύο, και να τα βάλεις στο timeline στο βίντεο 3 και 4. Τι μας παίζεις μόνο το βίντεο, μόνο το βίντεο. Αυτό είναι μόνο ο ήχος, παίζεις μόνο το βίντεο, ωραία. Όλα τα ξέρω. Βίντεο 3 και 4. 3, όλα, περίμενε, μα πια. Εκεί. Εδώ είδες το βαλακίσια. Ναι. Μπράβο. Και πάλι παίρνω το βίντεο. Ναι, και το βάζει από πάνω του. Από πάνω του. Εκεί. Έτσι. Ναι. Καβαλά. Τώρα έχουμε το ίδιο βίντεο δύο φορές. Ωραία. Γιατί? Γιατί είμαστε δύο. Α... το κόβω στη μέση αυτό. Δεν θα κόψω ένα βίντεο. Έχω δύο τα οποία δείχνουν διαφορετικό πράγμα ναι, από τα σωστά. Δύο. Τώρα πάμε στον ήχο. Θυμάσαι που αποθηκεύει τον ήχο. Φυσικά και όχι. Ωραία. Θυμάσαι, εσύ το κάνεις το κομμάτι του ήχου όταν παίζουμε σε ήχο. Ήχο. Καλά, είσαι. Πάνε πάλι Gramers Files. Σταμάταρε, σταμάταρε. Gramers Files. Περίμενε, ήχο, ήχο. Σε intro 4. Sound. Σε intro 4. Περίμενε. Το, το βρίσκει έτσι. Όχι. Δεν δουλεύει έτσι. Άχρηστο. Ωραία, και διαλέγεις πώς το ονόμασες. Ναι, μωρέ, ναι, θα το διαλέξω. Πώς το έχω ονομάσει. Πανάθεμά με. Teo edit this.wav. Είδες πόσο εύκολο είναι να το βρω. Ωραία. Τρέκ, άνοιξε το. Όχι, 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 όχι. Θέλουμε να το συγχρονίσουμε. Το κάνεις διπλό κλικ και το ανοίγεις στο preview. Ωραία, περιμένετε λίγο να φορτώσει. Μισό. Edit this. Ωραία. Λοιπόν, στον ήχο είναι πιο εύκολο να βρούμε που κάνει το κλακ. Βλέπεις το πικ. Βλέπεις το πρώτο πικ. Λογικά είναι εκείνο. Σιγά μην μετρήσω αντίστροφα. Ήταν αυτό που σου έδειξα στην αρχή. Ήταν αυτό που σου έδειξα στην αρχή. Δεν ήταν αυτό. Το πρώτο πικ. Κάνε λίγο πίσω. Κάθε κλικ είναι ένα frame. Να σε βοηθήσω λίγο. Αν το κάνεις γρήγορα. Το ακούς. Οπότε πας λίγο πιο αργά μετά. Λοιπόν, τον ήχο, η Logitech γράφει με λίγο delay τον ήχο. Έχει καθυστέρηση. Οπότε στην κάμερα περνάω το πρώτο τσακ. Μετά πάω εδώ, δεύτερο frame. Στον ήχο βάζω το τρίτο.
Αυτό που κάνει γκουμ το τελευταίο. Οπότε ναι, διάλεξε το και βάλτε το από κάτω. Ναι, ναι. Διαλέγω τον ήχο μόνο. Όχι, όχι. Τον ήχο μόνο, την αρχή του πρώτου. Λες ναι, ρε, ναι. Αυτό και τον ήχο μόνο και το βάζεις κάτω στο audio 3. Να πάρω τον ήχο μόνο από τον ήχο. Στο audio 3 βάλτε. Audio 3. Ή 4 δεν πειράζει. Κούμπωσε. Βγάλαμε το κούμπομα. Δεν το έβγαλες. Πάτησες κάποιο κουμπί. Δεν θα το κάνεις. Δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται το κάνω. Θα το βάλω εδώ. Θα βάλεις το κούμπομα και το κουμπώσουμε. Ωραία. Και τώρα δες. Πάνε και δες τι κάναμε. Πάω εδώ. Ναι, χωρίς την εισαγωγή. Δεν ξέρουμε ποια είναι η εισαγωγή μας. Την έχουν δει όλοι. Δες αν τα στόματά μας πηγαίνουν με τον ήχο. Για εδώ. Τώρα έχω τον ήχο. Τέλεια. Τον έχει γράψει. Έχουμε καλό ήχο. Ωραία. Κλείσω, σταμάτα το. Καλό ήχο δεν έχουμε. Εσύ μιλάς. Λοιπόν, ωραία. Τώρα. Ένα θέμα που είχε εδώ, συνήθως ανεβάζω πάντα το volume επειδή το έχουμε χαμηλά. Αυτό θα σας δείξω μετά κάποιες λεπτομέρειες για το πώς να φτιάξεις αυτόν τον ήχο. Τώρα θέλουμε να συγχρονίσουμε, να βάλουμε μέσα και τα δύο κομμάτια που λείπουν. Το δικό σου το gameplay και το δικό μου gameplay. Α, ωραία. Ωραία. Το δικό σου gameplay είναι εδώ. Στον άλλο σκληρό. Αφού τέρμα είμαι, κάτω. Δεν είμαι εδώ. Πάω κάτω το τέρμα. Στον Colossus. Το ονόμασα Colossus επειδή είναι τεράστιο. Colossus. Δύο τέρα. Shadow Play. Ναι. Όχι, εγώ είμαι Shadow Play. Εσύ είσαι Fraps. Έχεις δίκιο. Fraps. Και είναι το Saints Row 4 του μηνός. Αυτό. Επειδή τώρα ξέρουμε πότε ξεκινάει το παιχνίδι, απλά το παίρνεις και το κάνεις drag. Ναι, σωστά. Στο μέσα το timeline. Ή στο μέσα ή το έξω, δεν έχει σημασία. Ωραία. Ωραία. Τώρα από πίσω έχουμε το gameplay του Θόδωρου. Τώρα για να πάρουμε το δικό μου, θα πάω στο δίκτυο για να το πάρουμε από το άλλο υπολογιστή. Ναι. Άστο. Να γυρίσω εδώ. Τι χρειάζεται. Πρέπει να νιώθω επαγγελματία. Ωραία. Πάνε στο δίκτυο, κάτσε παγώ στο δίκτυο. Δεν έχει ξαναπάει ποτέ στο δίκτυο. Το δίκτυο. Πάει στο δίκτυο εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε στο Corsair D, Shadowplay. Σταμάτα, σταμάτα. Κομμά. Είναι το 1, 2, 3, M4V μου, τη πάντα M4V. Το κάνουμε MP4 γιατί έτσι. Τσαμπουκά. Ναι, ναι, εγώ τσαμπουκά. Κάντε το copy. Command C. Ωραία. Control, command είναι στα μήλα συγγνώμη, που δουλεύεις εσύ. Control C, συγγνώμη. Και αυτό το βάλουμε εδώ, θα το βάλουμε. Βάλτε. Shadow play, Corsair, Saints Row, paste. Είδες πόσο γρήγορα. Ωραία. Γρήγορα ήταν. Μέσω δικτύου ήταν super γρήγορα, ήταν gigabit έχω. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ, Shadow play. Πού είσαι, να είσαι. Corsair. Το Corsair έτσι το ονόμασα τον κουρσάρο μου. Saints Row και κάτω click and drag μέσα το δικό μου. Τα ονόματα συνήθως δεν είναι έτσι, είναι πιο καλά οργανωμένα, αλλά σήμερα είναι εξαίρεση αυτό το βίντεο. Ωραία. Τι. Καλά πήγαινες. Το θες από πριν, από κάτω από τις εικόνες μας να είναι, σωστά. Και τώρα πάτα play και έχουμε το χάος το ίδιο έχουμε λογικά. Ναι. Έχουμε πολύ δυνατά τα παιχνίδια, τα έχουμε να παίζουν ταυτόχρονα κλπ. Πρέπει να κάνουμε το εξής. Λοιπόν, θέλω να χαμηλώσεις κατά 5 decibel και τα δύο gameplays. Και τα δύο δεν έχω επιλέξει. Αρχικά. Όχι, δεν τα επιλέγεις. Ανοίγεις εδώ να φαίνονται τα. Ναι, θέλουμε το audio. Ναι. Και το κατεβάζεις. 5. 5.37. Καλά είναι. Εκεί είσαι. Τέλεια είναι. Ναι. Και κάνε το ίδιο και στο δικό μου. Το δικό και στο audio 1. Το ξανανοίγεις στο audio 1. Το κάνει συχνά αυτή η διαδικασία ο Θόδωρος, από ό,τι έχετε καταλάβει. Έχει και άλλους τρόπους. Με δεξί κλικ audio gain μπορείτε να το κάνετε και πιο εύκολα. Αλλά εντάξει, είναι τώρα. Ακριβώς όμως. Ωραία, τέλεια. Τώρα όμως το έχουμε δύο φορές. Δύο φορές. Ναι. Δεν μας αρέσει. Τέλεια. Τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τα μούτρα μας. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να κόψουμε τα δύο βίντεο. Ναι. Κάτσε σε βοηθήσω λίγο. Για να τα κόψω. Με διπλό κλικ εδώ πέρα. Έλα, εγώ το κάνω, αλλά περίμενα. Α. Μπορούμε να τα δούμε τα δύο χώρια βίντεο που βάλαμε εδώ πέρα. Που είναι ναι. Αυτά τα δύο. Ωραία. Τα οποία θα πάω ένα βήμα πάνω. Θέλουμε να βάλουμε και το background από πίσω. Έβαλες. Μάλλον θα βάλουμε, να δούμε. Τώρα τα έχουμε τα δύο, παίζουν ταυτόχρονα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εδώ στα effects, τα οποία είναι κρυμμένα, αλλά εσείς θα τα βλέπετε. Είναι εκεί πέρα δεξιά στην άκρη. Λοιπόν, θέλετε αυτό που λέγεται crop. Γράψε οπότε crop, να μην ψάχνεις. Και κάνε click and drag το crop και στα δύο τα βίντεο και στα δύο τα webcams. Έτσι, click and drag στο ένα. Το webcam. Έλα, ανέβα, αυτό είναι το ένα και αυτό είναι το άλλο. Έλα, το... εκεί. Ωραία. Μια τώρα. Χαρά. Πηγαίνεις στα effect controls αριστερά πάνω. Το έχω. Effect controls αριστερά. Ωραία. Πάνω. Τώρα έχεις διαλεγμένη τη μία από τις δύο. Και μπορείς να κάνεις με το crop, βγήκαν οι επιλογές σου. Left, right, top, bottom. Κάνε. Ωραία. Αυτό είσαι εσύ. Έλα, κάνε σένα. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, είναι demo. Ούτως ή άλλως είμαστε την πλευρά που είμαστε, γι' αυτό το λόγο. Θα το κάνω. Έλα, ζόρισε το λίγο. Το πας ανάποδα. Προς τα δεξιά είναι το συν, προς τα αριστερά είναι το μείον. Τέλειο, εκεί είναι. Ναι, για εκεί. Ταυτότητα. Φανταστικό. 46-2. Τώρα διάλεξε το άλλο το βίντεο από το timeline. Ναι, ναι. Ωραία, και κάνεις το ίδιο από την άλλη. 46.
κατευθείαν. 46. Είδες, ο Θόδωρος πάντα μια ζωή και... κάθεται όπως να είναι. Βέβαια τώρα σκύβω μπροστά. Πετάγεται και να μην πω τώρα ποιος. Συνήθως το προσέχουμε παραπάνω. Τώρα τα θες και τα δύο. Τώρα είμαστε άλλο μέγεθος όμως. Και. Κάτω 46. Λοιπόν, κάτσε το προχωρήσω λίγο πιο μετά. Τι έχει. Εντάξει, πάνω κάτω μια χαρά είναι. Ναι, δεν κεντράμε κατά τη. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να τα μικρύνουμε και λίγο. Είναι πολύ τεράστια. Λοιπόν. Κάντα 70 και τα δύο. Αλλάζουμε την κλίμακα από κάτω. Ωραία. 70. Κάνε το ίδιο και στο άλλο. Καλάντε. Στο motion μέσα. Mm-hmm. Άνοιξε το motion. Το πρώτο. Το πρώτο group των εφέ. Κάντε 70. 70. Ωραία. Και βάλτε τα πάνω δεξιά και αριστερά. Ναι. Δεν χρειάζεται το πατάς στο κυκλάκι να ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος. Α, να μην νιώθω άσχημα να μας το χειρίσω. Μην διπλό κλικ. Ωραία. Δεν χρειάζεται καν από μένα. Ωραία. Βάλτα στο περίπου τώρα, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Σε παρακαλώ τώρα, πρέπει να δείξω. Βάλτα στο περίπου. Ναι, βγάζουμε και βίντεο τώρα και είμαστε στα 50.000 λεπτά. Ω, ναι. Ναι. Έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο webcams. Ωραία. Ναι. Τον ήχο και τέτοιο. Λοιπόν, κάτι που κάνω εγώ, εσείς δεν το χρειάζεστε αυτό, εκτός αν είστε δύο άτομα που μιλάει ένας στα 500.000 δεσιμπέλ και άλλος στα μείον 2.000. Ναι, ωραία. Έχει ένα πράγμα εδώ πέρα, αν έχετε και το audition μαζί, δεξί κλικ, edit clip in Adobe Audition. Μπορείτε να το ανοίξετε και πιο πριν το αρχείο και να το κάνετε, εγώ το κάνω έτσι για να έχω δύο εκδόσεις, και το original πάντα και το καινούριο το rendered. Έξι. Τώρα βέβαια το audition μου γράφει τον ήχο που παίζουμε τώρα, οπότε δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Αλήθεια, αυτό θα είναι ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να σταματήσουμε να ακούμε το... Για να δούμε. Τις φωνές μας μπορεί να σταματήσουμε. Με αγωνία κοιτάμε καθώς. Με αγωνία και λαχτάρα. Και με το που τελειώσει το render αρχίζει το show. Render und replace. Και. Το βάζει εδώ. Τώρα όμως σταμάτησε να γράφει. Α, γράφει αυτό, δεν πειράζει. Αφάλα μωρέ κομίτσια του. Αφάλα μωρέ κομίτσια του. Πλά να ξέρετε. Σκόπια, σκόπια, μίσκο. Να ανοίξετε. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Δεν μπορείτε να κάνετε απογράφω πίσω ήχο. Λίβε, 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 λάι. Δεν ξεκολλάει. Αφού θες να... Τι είναι αυτό? Σταμάτησε να γράφει κι όμως. Φυσικά και σταμάτησε. Δεν πειράζει, έχουμε από εδώ ήχο. Τώρα μπορεί να χάλασε ο ήχος. Είναι επειδή το έχουμε από άλλο μέσα. Αφού ακουγόμαστε από εκεί, ακουγόμαστε. Πάμε εδώ. Το εφέ που βάζω εδώ είναι Effects. Για να δω, ναι. Amplitude Compression, Speech Volume Leveler. Είναι ώστε όταν μιλάμε να είμαστε και ίδιο στο ίδιο. Λοιπόν, τώρα δεν θα ακούγεται. Αχ, έχω και ένα θέμα εδώ. Τι το κάνουμε ακουστικά συνήθως. Ακούστε πώς ακουγόμαστε τώρα, ας πούμε. Ναι. Πειρά. Το πήρα στα τυφλά. 93 είμαστε που έχουμε γίνει μεγάλη ζήτηση. Εδώ δεν μιλάμε πολύ. Κλάστες δεν μαζεύουν. Και εδώ μιλάω πιο. Βλέπετε, γενικά έχει πολλές αξιομοιώσεις ο ήχος. Βάζω σε αυτό το εφέ. Effects. Παίξτε γενικά τι ταιριάζει στο δικό σας. Εγώ κάποιες φορές, ας πούμε, το αλλάζω. Έχει διάφορα settings εδώ. Έχω βάλει κάποια συγκεκριμένα. Πολλές φορές τα αλλάζω, δεν ξέρω σήμερα θα ισχύει, τόσο με εδώ θα το τεστάρω. Εντάξει, μπορείτε να το πειράζετε και εσείς, ναι, ανάλογα με το προτιμήσεις. Είναι ένας τεχνητός κομπρέσορας, δεν θέλω να το βάζω να γράφει με αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά κάνει λάθη και είναι software based και είναι βλαμμένο. Αλλά κοιτάξτε τώρα πώς έγινε, τα ψηλά κατέβηκαν και τα χαμηλά, πάτα. Εντελώς κατές, ναι. Ξαφνικά ακούγομαι κι εγώ. Έχει λίγο θόρυβο, αλλά δεν ακούγεται στο παιχνίδι. Έχει μεθόδους να το βγάλετε, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Πολύ μικρό το πρόβλημα. Και τώρα το σώζουμε. Και πάμε πίσω στο Premiere. Πάμε πίσω στο Premiere. Απλά αντικά το κάναμε export, το πήγαμε εκεί και το σώσαμε. Κοιτάξτε τώρα κατά δεξιά τι γίνεται. Generated Big File. Την... Και τώρα μου φέρε το καινούριο. Μπράβο, που έχουμε, το έχουμε κάνει edit. Και υπάρχει και καβάτζα το πρώτο. Τεχνολογία, φοβερά πράγματα. Τώρα πάρε και δυνάμωσε το λίγο. Πάντα αυτό συν 3, συν 4. Το όχι, όχι. Μην το κάνεις έτσι, όχι. Απλά όχι, το έτσι, κίτρινο. Είπα να δοκιμάσω ένα καινούργιο μέθοδο. Κάτω συν 3 και βλέπουμε. Συν 6. Πάρα πολλά. Αφήνω. Όχι, βάλω το συν 3. 4, τεά το κοίμια χαρά. Όχι. 329. Ναι. Καλά, δεν είναι. 45, 329. Ελά, τελείωνε. 329, τελευταία προσφορά. Τώρα κάνετε ένα save. Control S. Ναι, ναι. Κλασικά. Είναι καλό σημείο, όλα συγχρονισμένα, είναι όλα ωραία. Αν δεν έχετε κάνει ήδη save, πρέπει να έχετε κάνει. Καλύτερο σημείο. Τρώτε ένα sandwich. Τώρα θέλω να ανοίξει ένα καινούριο sequence. Το οποίο θα λέγεται δικό μου 2. Μπράβο, καλά πα. Δεν ξέρω που πάω. Αλλά... Δεν ξέρει, καλά πα. Σταμάτα. Δεν ξέρω να χρησιμοποιεί mouse πίσω, ο Θόδωρος. Το ονόμασέ το, πώς θα λέγεται. Πώς να το ονομάσω. Δικό μου 2. Να έχει κατά προτίμηση τα ίδια frame rate και ακριβώς οι ίδιες ρυθμίσεις με το άλλο. Αυτό που θέλουμε τι είναι, να έχετε δύο βίντεο και να το κάνετε. Α, λοιπόν, όσοι έχετε. Αυτά είναι για το Adobe Premiere CS6. Ωραία. Άμα έχετε το CC, να πάτε στο Δημήτρη Infravision, το έχει κάνει με το δικό του τρόπο εκεί πέρα. Ωραία. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Παρεπιπτόντως, ο Δημήτρης έμαθε σε εμένα πώς να κάνω το Multicam, γιατί το έκανα πολύ διαφορετικά πριν και τώρα μου έχει σώσει τη ζωή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να πάω στο δικό μου. Δικό μου είναι. Ναι. Να κάνεις Ctrl-A.
Control Α έκανα. Να κάνεις Control C, να κάνεις copy τα πάντα. Control C έκανα. Ωραία, και να πας μετά στο 2 και το κάνεις Control V. Δεν το φαντάστηκα. Τώρα έχουμε δύο φορές το ίδιο πράγμα. Ξέχασα να το κάνω στο τέλος, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Μπορούμε να τα κόψουμε αυτά. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Διάλεξε ένα-δύο. Λοιπόν, δεν τώρα θέλουμε. Έχουν δύο διαφορές αυτά τα βίντεο μεταξύ τους, έτσι. Το ένα θα είναι το δικό σου και το άλλο θα είναι το δικό μου. Πάμε στο πρώτο που θα είναι το δικό σου. Ωραία. Από εδώ θέλουμε να μικρύνουμε εμένα και να σβήσουμε το βίντεο μου. Σε ποιος είσαι? Κάτω τώρα τα έχεις όλα διαλεγμένα. Ναι, κλικάρε στο κενό. Κλικάρε στο κενό, μπράβο. Ωραία. Διάλεξε με εκεί. Πάλι, ωραία. Και μικρυνέμαι. Σε μικρύνω, νιώθω άσχημα τώρα. Ναι. Καλά είσαι? Ναι. Ναι, μια χαρά. Εδώ, τέλεια. Εντάξει. Αν το έκανα έτσι θα είχα τρελή γκρίνια. Θα κάνω πολύ μικρότερο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δες όμως πόσο με έχεις ώστε να το κάνεις ίδιο. Α, θες συζητάς πολλά τώρα. Ναι. 55, κάτω 40. Εκείνη. Γιατί μπερδεύονται, δεν καταλαβαίνω. Τώρα είμαι αρκετά μικρός. Ωραία, φίλε, με τους όρισε βλέπω. Ωραία, τώρα πάνε στο. Και επίσης θέλουμε από τα δύο. Κάτσε πάει εδώ, όσα μωρό είσαι. Γέπες. Και επίσης δεν χρειαζόμαστε το δικό μου gameplay. Άσε αυτό. Εσύ είσαι τέλεια. Είσαι μια χαρά. Δεν θέλω να πάω στο άλλο. Όχι, όχι. Σβήσε και το δικό μου gameplay το βίντεο. Να το σβήσω. Ναι. Τόσο κόπο κάνω να το γράψουμε. Όχι. Λοιπόν, ο εύκολος τρόπος είναι. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου να παίζει. Ναι. Άρα εγώ με το άλλο. Το από κάτω. Σοβαρά. Αυτό είσαι εσύ. Αυτό βλέπουμε. Εγώ με το από κάτω που δεν φαίνεται. Άρα αυτό το σβήνεις. Το σβήνω. Ναι. Κρίμα. Έφυγε. Πάμε στο άλλο τώρα. Σε αυτό. Α, εννοείς το άλλο. Ναι. Ωραία. Οπότε σβήνω εμένα. Σβήνεις εμένα. Ναι, βάλει να το βλέπεις. Τι κάνεις. Ωραία. Πιάνω εμένα. Ναι, σβήστο. Με σβήσα. Βλέπουμε το δικό μου gameplay. Και σε μικραίνεις 40% μέγεθος. Με φίλε, μπράβο. Έλα, 40 το 70. Scale 40 και μπέμπε. Ωραία, βάλε εκεί όπου σε θες. Δεν θα βάλω την εικόνα από πίσω. Απλά καταλαβαίνετε ότι αν βάλετε μια ακόμη εικόνα. Μαράκια. Μπράβο, Θοδωρή. Είναι όπου να δεν έχει σημασία. Δεν αυτό μας πειράζει. Μπορείτε να το βάλετε εδώ, άμα θέλετε. Ωραία. Μπορείτε να το βάλετε εδώ πάνω στην πόρτα να μπει. Ωραία, μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικά sequences με δύο διαφορετικά πράγματα με ίδιο ήχο, ίδια facecams αλλά διαφορές. Πολύ ωραίο το βλέπω. Θέλουμε αυτό με εύκολο τρόπο τώρα να κάνουμε τα cuts, ώστε να μην καθόμαστε να κόβουμε από το ένα στο άλλο συνέχεια. Λοιπόν, πήγαινε στο project, κάτω αριστερά, έχει το tab το project. Τι? Πιο πάνω, project. Εδώ. Αυτό λες. Λοιπόν, ναι. Έχουμε, το βλέπεις το δικό μου και το δικό μου δύο. Ναι, ωραία, τα διαλέγεις και τα δύο με control. Μπορεί να το κάνω και με shift. Όχι, δεν μπορείς. Ξαναπροσπάθησε. Δεξί κλικ, έτσι πως είναι διαλεγμένα και τα δύο. Ναι. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, create multicam camera, multicamera source sequence. Source sequence. Και εδώ το ονομάζεται όπως θέλετε να λέγεται. Ωραία. Ωραία. In points είναι μια χαρά. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του CS6 και του CC. Αν έχετε CC θα μπερδευτείτε. Πηγαίνετε να δείτε από εδώ και πέρα στο Δημήτρη. Infravision, ωραία. Άντε. Infravision, όχι gaming, το tutorials. Ο πρώην e-tutorials, ωραία. Πάτα OK. Πατά OK, συγγνώμη. Ωραία. Τώρα έχουμε, okay. Αν δεις αριστερά, το βλέπεις δικό μου multicam. Oh. Πρώτα θέλουμε να κάνουμε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, αν έχετε δύο πηγές ήχου. Τι. Εντάξει, όλα καλά. Παίζεις. Δεν βολεύουν, χωρίς. Δεξί κλικ. Πού? Στο multicam που σου, ναι, είπα πριν. Open in timeline. Timeline. Εδώ. Oh. Αυτό είναι που έχουμε. Έχουμε, βλέπετε, τα δύο βίντεο και τους δύο ήχους. By default, για κάποιο λόγο, το Premiere αποφασίζει του δεύτερου τον ήχο να τον κλείσει. Εσύ θέλουμε να πάμε εδώ πέρα και να το ανοίξεις. Τον άνοιξα. Ωραία. Save. Και κλείσε αυτό το tab. Το multicam. Θα το κλείσω. Ναι, κλείσε το. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Τώρα το κάνεις πάλι δεξί κλικ το δικό μου multicam που δεξιά κάτω. Και κάνεις new sequence from clip. Okay. Τώρα βλέπετε ότι έχετε ένα βίντεο και έναν ήχο. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Επίσης πάτα play. Προχώρα το και πάτα play. Σιγά. Sorry. Να φύγει από το intro εννοώ. Α, συγγνώμη. Που είναι ίδιο. Πάτα. Βλέπω μόνο εσένα. Οπότε, what the fuck, γιατί δεν δουλεύει. Space. Λοιπόν. Τώρα έστρωσε. Ναι. Α, εδώ πέρα πρέπει να πατήσετε τώρα κάτι το οποίο το έχω κάνει εδώ καιρό. Είναι window. Ναι. Και κάπου. Multicamera monitor. Βγάζει ένα καινούριο παραθυράκι εδώ. Ωραία. Εμείς θα το βγάλουμε χώρια και θα το κάνουμε ένα maximize εδώ. Οπότε βλέπετε, αυτό το πράγμα έχει δύο πράγματα. Πολύ βολικό. Πολύ βολικό, πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις τι, θα το βάλω εδώ πέρα. Συνήθως το βάζω εδώ πέρα. Βάλτε μου, και το μεγαλώνω όταν δεν έχω. Αυτό είναι ο λόγος που χρησιμοποιώ δεύτερη οθόνη για να το βλέπω καλά. Γιατί όταν είναι πολύ μικρό παραθυράκι δεν βλέπεις και τα λάθη. Οπότε το έχουμε εδώ. Αλλά υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα τώρα. Όπως. Αν παίξεις, τώρα δεν γράφουμε. Και πάω εδώ πέρα. Εξακολουθούμε να έχουμε τον ήχο αυτού. Λέμε,
Ναι. Πού είναι πρόβλημα αυτό. Οπότε, όπα, είδες, να. Εδώ που το γύρισα, δες που έγραφα, έγραφα από εδώ ήχο, το οποίο δεν έχει ήχο και έφαγε τη φρίκη. Το κάνουμε αντού. Για να μην το έχετε αυτό το πρόβλημα, κάντε στον ήχο κάτω, παίξε. Παίζω. Στον ήχο κάτω, κάνεις δεξί κλικ. Έκανα. Και κάνεις split, unlink πρώτα. Unlink, κάνω. Ανέβα, unlink. Αυτό αποσυνδέει τον ήχο από το audio, να μην είναι τέτοιο. Και μετά ξανακάνεις δεξί κλικ. Στο audio. Αυτό. Multicamera. Σημαντικό βήμα. Multicamera. Δύο κάτω από εκεί που είσαι. Enable. Το έκανα φυσικά. Τώρα έχουν και τα δύο κανάλια που ανοίξαμε πριν. Ξέρουν ότι είναι πολύπλοκο Gamers, αλλά έτσι το κάνουμε. Δεν είναι πολύπλοκο. Το κάνω κι εγώ. Μας γλιτώνει τρελό χρόνο. Τώρα, Θόδωρε, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Απλά να πούμε πού θέλουμε να βλέπουμε τι, ενώ γράφει. Ναι, πηγαίνει στο βίντεο στην αρχή. Όχι, πηγαίνει στο βίντεο στην αρχή. Ναι. Εισαγωγή, ποιον θέλει να δούμε. Δεν έχει σημασία. Είδες, βιάζεσαι όμως. Πάτω πάλι στην αρχή. Πάω πάλι στην αρχή. Το κουμπί record. Πάω το κουμπί record. Ωραία. Και τώρα play. Την εισαγωγή την έχω και τη βάζω. Μπορώ να μην τη βάλω στο ένα, αλλά την έχω να τεστάρω. Να τεστάρω ότι έχω ήχο και στα δύο. Ναι. Οπότε πριν κάνω γκάφα. Εδώ παίζω γενικά. Τώρα, όταν πατάμε σε οποιοδήποτε. Και με το 1-2 από το keyboard γίνεται. Συνήθως κάθομαι, αράζω πίσω, παίρνω τον καφέ και πατάω 1-2 ενώ βλέπω το βίντεο. Πολύ βολικό. Ναι. Όταν είναι κόκκινο αυτό και το έχουμε διαλεγμένο, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Παίξε, παίξε Θόδωρε, πατά 1-2. Μπράβο. Αυτή είναι η εισαγωγή. Οπότε, ενώ βλέπετε το βίντεο, και είναι ωραίο demo κιόλας. Τι. Πατάμε space για να σταματήσουμε. Sorry. Λοιπόν, τώρα αφού δεν χάλασες κάτι, μπορείτε να κάνετε λάθος να το σταματήσετε, να γυρίσετε πίσω, να ξαναπατήσετε record και να. Ναι. Να το αλλάξετε αυτό που κάνατε. Ωραία. Αλλιώς. Αυτά είναι τα κοψίματα. Είναι από το ένα βίντεο πάει στο άλλο. Και τα κάνει έτσι. Τα κάνει έτσι, ναι. Οπότε αν δεν σ' αρέσει κάτι, μπορείς να το διορθώσεις και μάλλον, μπορείς να προσθέσεις πράγματα. Επάνω. Ναι. Θα δείτε πώς προσθέτουμε πράγματα και τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε από εδώ τώρα εμείς. Ωραία. Ξαναπατάμε record και συνεχίζουμε. Αχ, ναι. Τρόμαξε πλάκι γι' αυτό. Δεν πειράζει. Πάτα ένα-δύο. Κουνιόταν. Πάτα ένα-δύο, άλλαξε τώρα. Πριν. Μπορείς να ξαναπατήσεις ένα, δεν ξέρω σε ποιο γράφει. Ωραία. Και έτσι τώρα, ενώ γράφετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ενώ κάνετε αυτό το πράγμα τώρα να έχετε πολλούς και γρήγορους δίσκους. Όσο πιο πολύ και όσο πιο γρήγοροι και είναι μοιρασμένα τα αρχεία, τόσο πιο γρήγορο θα κάνετε αυτή τη διαδικασία. Βόλτες κάνω. Και τώρα ο Θόδωρος βλέπει το βίντεο και το μοντάρι περαδόθε. Φυσικά, κρατάω τα ενδιαφέρον κομμάτια. Βλέπει μόνο τον εαυτό του. Αυτά τα οποία δεν χρειάζονται. Όπως... Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη που μου έδειξε αυτό το πράγμα. Καλά. Να είναι καλό άνθρωπο. Το πήγαν κατά πολύ ωραία. Καθόμουν και έκοβα ένα-ένα. Οπότε τώρα απλά κάνω το πρώτο το συγχρονισμό. Βάζω τα πράγματα όπως μου αρέσουν. Είναι δυνατόν, έκανε πώ. Όχι. Τώρα είναι αυτό που σα έλεγα. Επειδή γράφω κιόλα. Δεν πειράζει. Επειδή γράφω. Εντάξει, θα στρώσει. Επειδή γράφω και το τέσσερα αυτή τη στιγμή σε αρκετά καλό bitrate και κάνουμε και το edit, τρώει φρίκε. Δεν πειράζει. Το παράδειγμα που θέλουμε να δείξουμε με τις διπλές κάμερες είναι αυτό. Αν σας πηγαίνει αργά, είναι αυτό. Επίσης έχει ένα bug το CSX τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε την ποιότητα ενώ το κάνουμε αυτό. Επιμένει την ποιότητα. Επίσης, αυτό είναι ο βασικός λόγος που έχω Nvidia κάρτα. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι βάρη. Έχει δύο φορές το βίντεο της webcam το οποίο είναι 1080 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το έγραψε 1080. Όχι, δεν είναι 1080. Είναι χαμηλό, 480 είναι. 1080 είναι αυτό που βλέπετε τώρα εδώ. Μία φορά τον ήχο και δύο παιχνίδια. Σκεφτείτε τι κάνω όταν έχω 4. Όταν έχω 4, έχω τα ίδια. Αντί 2, έχω 4 φορές το ίδιο πράγμα. Αντί να το κάνω με 2 αρχεία, το κάνω με 4. Κατανοητό, ελπίζω. Και έχω 4 παραθυράκια εδώ πέρα. Εκπληκτικό. Κουραστικό. Μυράκολο. Κουραστικό, εντάξει, βλέπεις και. Ναι, κάνεις δουλειά, εντάξει. Είναι ένας από τους λόγους, επειδή τα πολλά βίντεο που γράφουμε. Κάνω αρχή, μέση, τέλος, κοιτάω αν έχει κανένα λάθος και φεύγουνε. Τα Saints Row τα βλέπω ολόκληρα πάντα. Οπότε ναι, διασκεδάζω διπλά με τα Saints Row. Και γενικά όλα αυτά που έχουν μούλτικα. Ωραία, Θόδωρε. Τι. Φτάνει, παίξαμε εδώ. Θες να κάνουμε και το finale για να το κάνουμε render. Θέλεις. Ναι. Ωραία. Τελειώσαμε εδώ. Πατήσω space. Ας πούμε πως εδώ λέμε αντίο. Αντίο Gamers, γεια σας. Ωραία, αυτό είναι κομμένο τώρα, είναι fail, είναι το τέλος, είναι τα έξτρα. Τελείωσε. Ωραία, και τώρα έχουμε το βίντεο μας εδώ πέρα. Το οποίο, επεισόδιο. Αν πάμε εδώ πέρα, να φύγουμε από το Multicam, πάμε στο κανονικό το preview και το γυρίσουμε εδώ πέρα πίσω. Ναι. Έχουμε το βίντεο. Αν παίξει. Ένα βίντεο. Σέρνει τώρα, ναι, το γύρισα πίσω και φρίκαρε. Μπορείτε να δείτε το βίντεο και να κάνετε και αλλαγές αν θέλετε. Έτοιμο, κομμένο, ραμμένο. Ωραία. Θέλουμε και το φινάλε. Το φινάλε συνήθως το ετοιμάζω την Κυριακή κάθε εβδομάδα που βάζω όλα τα επεισόδια στο τέλος. Και απλά το κολλάω από το τέλος. Να το κάνω όπως πειράζει. Καθόλου. Είναι κάτι που το ξέρεις τόσο καλά. Το ξέρω. Τόσο καλά. Το ξέρω.
Έχω βαρεθεί να βάζω annotations πάνω σε αυτό. Μπράβο, μπράβο. Οπότε θα το κάνω εγώ επειδή θα δώσει βέβαια τα annotations. Εδώ έχουμε τα previews, τα κολλάω από πίσω. Οπότε πάμε στο τέλος που εδώ σας χαιρετάμε σίγουρα. Μπράβο, ναι. Σίγουρα. Είμαστε ήδη super heroes. Ναι, ναι. Τέλειο, σας χαιρετήσαμε, ναι. Ωραία, και παίζει εδώ με τους άλλους προέδρους. Κάνουμε save. Control S. Και είναι έτοιμο για render. Το render το έχουμε καλύψει σε άλλο βίντεο. Ναι, το έχουμε δείξει. Μπορείτε να πάτε να το δείτε σε vlog, να το δείτε file, πώς γίνεται. Export, media. Εγώ το κάνω πάλι. Ψέματα. Θα σας κάνουμε ένα update εδώ πέρα. Βάλτε full screen και 1080. Ωραία. Συγγνώμη που δεν το έχω κάνει μικρότερη ανάλυση, δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, ήταν 264 πάντα για το YouTube. Και εδώ πέρα κατεβαίνεται όλη αυτή τη λίστα τέρμα σχεδόν κάτω. Δεν πάνε σε αυτό που έφτιαξε εσύ πάλι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα ωραίο έτοιμο. Λοιπόν, ξέρω ότι πολλοί θα πείτε, μα είναι χαμηλή ποιότητα και τα συμπιέζει. Πιστέψτε με, αφού το σηκώσετε στο YouTube, είναι ακόμη πιο χάλια και συμπιεσμένο. Έχει ένα το οποίο λέγεται YouTube HD 1080p 2097. Έχει και 720p, σε περίπτωση που το κάνετε 720 στο βίντεο. Ωραία. Αν το κάνετε 1280p 720, ό,τι είπαμε, αλλά 1980p 720. Το κάνω 1080p εδώ. Αν είχα previews και λοιπά, αυτά βάζα, δεν με νοιάζει. Το use maximum render quality δεν με ενδιαφέρει για τα gameplay videos, οπότε δεν το κάνω. Σε άλλο είδους βίντεο μόνο το βάζω. Και πατάμε Q, αν έχω πολλά, ή export. Πάντοτας export. Τι κάνει. Τώρα θα κάνει, θα βγάλει και τεράστιο χρόνο, γιατί κάνει και encode το δικό μου. Γίνονται πολλά παύλα μούλτικα. Ωραία, το βάλουμε full screen λίγο τώρα αυτό. Βάλτε να φαινόμαστε. Α, φαινόμαστε τώρα μάλλον. Παίζει να μας βλέπατε τόση ώρα. Έλα, έλα, εστίασε, εδώ είμαι. Ναι, ξέχασα να βάλω, να βγάλω το autofocus. Μπροστά είμαστε. Λοιπόν, gamers, έτσι και μετά το κάνουμε upload στο YouTube. Μπράβο. Αυτό το κομμάτι δεν θα το δείξουμε, πιστεύουμε ότι το έχετε. Άμα έχετε ακόμη απορίες, ξαναγυρίστε πίσω το βίντεο, κάντε το full screen και 1080 ώστε να βλέπετε τα να μικρά γραμματάκια όλα, που δεν σκέφτηκα το μικρό. Κάτσε ο μικρός. Συγγνώμη. Πάτε σε ένα video wall. Συγγνώμη, δεν σκέφτηκα ζητήστε το μικρό. Ο Δημήτρης τα ξέρει αυτά. Αν έχετε απορίες, πηγαίνετε και κοιτάξτε όλα τα βίντεο του Δημήτρη. Έχει πάρα πολλά tutorials σχετικά με αυτό το πράγμα. Το link στην περιγραφή του καναλιού του. Okay. Να το ξαναευχαριστήσουμε επειδή έχει κάνει τη ζωή καλύτερη. Μα από τότε που είδα το βίντεο του, αρχίσαμε να παίζουμε multiplayer παιχνίδια. Ναι, ρε, δουλειά ξέρει, του, είναι επαγγελματίας άνθρωπος. Αυτά. Δεν θα το γυρίσουμε τώρα στην άλλη την Canon, την κάμερα. Όχι, μια χαρά. Ωραία, είναι και αυτή. Μια χαρά είναι και αυτή. Έχετε συνηθίσει να μας βλέπετε από αυτή τη γωνία. Μπράβο. Ξέρω και εγώ αυτή την κάμερα που είναι και την πλήρη. Καλή Κυριακή. Μπορεί να τελείωσε τώρα, το είδατε μέχρι εδώ το βίντεο. Και καλή Δευτέρα. Αύριο χρόνια πολλά στους φώτιδες, φωτεινές, φωτούλες, τους φωτισμένους γενικά. Και στις λάμπες. Και, και στη ΔΕΗ. Χρόνια της πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Αυτά. Μοντάρω τόσο πολύ, γιατί με βάζει. Ο Θόδωρος βρίζει τη ΔΕΗ. Για δύο λεπτά έβρισε. Δύο λεπτά έβρισε. Βάλω μπιπ μόνο. Εντάξει, δευτερόλεπτα. Βάλω μπιπ μόνο. Χωρίς πλάκα, βάλω μπιπ. Βάλει, ξέρει. Ωραία. Το πρόγραμμά μας είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Παίζουμε παιχνίδια. Τρεις η ώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε live stream τις Παρασκευές τελευταία, αλλά θα ενημερωθείτε άμα. Θα γίνει κάτι μόνιμο. Δεν είναι μόνιμο ακόμα. Ναι, ακόμη δεν το καταφέραμε. Το σκεφτόμαστε να το καταφέρουμε, θα δείξει. Φταίει ο Θόδωρος. Εγώ φταίω για όλα γενικά. Γενικά. Ο Θόδωρος φταίει. Είναι το πρόγραμμά μου έτσι. Σάββατα τίποτα, Κυριακές κάτι τέτοιο. Σας άρεσε. Ελπίζουμε. Αυτό το κάτι τέτοιο. Στα εστίασε κάμερα! Logitech C920. Θα βάλω το χέρι μου εδώ να εστίασε. Όχι, έπρεπε να πατήσω να μην κάνει autofocus. Να δες εδώ. Πάτα. Άντε. Όπα. Όπα. Έλα. Έλα. Κάτσε. Κάτσε. Ένα κλικ. Εντάξει, καθάρισε. Καθάρισε πάρα πολύ. Συστητά καθάρισε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, gamers. Γυαλίζουμε. Και έκανα focus ενώ λέμε αντίο. Bye. Για τους interlingua. Αηδία. Πρέπει να το παίξω. Gamers. Χρόνια πολλά. Βάστε βίντεο. Με την καρδιά. Τόδωρε. Τρέξε. Μπράβο. Όχι. Ξαναπέθανα. Μπράβο. Άντε. Τάλια. Τι θα χρειαστούμε, πάρε μια δαγκονιά, πάρω κι εγώ μια. Θα το δώσει όλο, να. Ακόμα να σου πω. Όχι ρε φίλε. Εδώ δεν φαίνεται, εδώ είναι σωστό. Κάνουν και γκρουπου-γκρουπου τα φιλαράκια, δεν μπορούσαν να βάλουν τα κρεμμυδάκια εκεί πέρα λίγο πιο πυκνά. Gamer Awards 2013. Κόσμες, ησυχία.